πλησιάσει τα 3 μέτρα, γιατί κάνει τα φιάστηκα με γνώστα περίπου 1.500 πεσών. Αλλά δεν είναι το μοναδικό σημείο που έχουμε γνωστά. Οπουδήποτε αν σκάψει κάποιος από την είσοδο σε απόσταση 65 μέτρα εσωτερικά και μέχρι 35-40 μέτρα εξωτερικά, σε βάθος ενός μέτρου και 70 εκατοστών, βρίσκουμε γνωστά. Ακόμα και σήμερα, όταν γίνονται εργασίες και περνάτε παροχές ηλεκτρικού νερού, όταν θεμελιώνεται ένα μνημείο συγκλονιστικό, στον τύπο, ακόμα και όταν φυτεύονται δέντρα, ιερά πόλη με τις μανόλιες. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό μνημείο, το μεγάλο με το κοριτσάκι, είναι ο τάφος του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης μπορεί να σκοτώθηκε στο κεφαλόδισο Καρπενησίου τον Αύγουστο του 1823, ήταν όμως αρχηγός των πολιορκημένων στην πρώτη πολιορκία και όταν τα. Όταν τραυματίστηκε θανάσιμα δυστυχώς, τα παλικάρια του θεώρησαν πως έπρεπε να ενταφιαζόταν στο Μεσολόγγι, που τότε το Μεσολόγγι δεν ήταν μια απλή πόλη, ήταν μια πόλη των 6.000 κατοίκων και εφόσον είχε πολεμήσει και δοξαστεί, θα ήταν το πρέπον να ενταφιαζόταν εδώ. Και έτσι μεταφέρθηκε ο Ρώστα και ενταφιάστηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εξού και το δημοτικό φρύνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι. Το Μάρκο πάνε στην Εκκλησιά, το Μάρκο πάνε στον τάφο, 60 παπάδες πάνε μπροστά και 10 δεσποτάδες. Και έχουμε και την οδή του Σολομούσου. 6 μήνες πριν την έξοδο, βρίσκονταν εδώ στο Μεσολόγγι πάνω από 400 ξένοι. Γι' αυτό, Δήμαρχε, όταν λες η ελευθερία του τύπου δημοσιογραφία, τι σημαντικό θα ήταν να έρθουν άνθρωποι από όλα αυτά τα κράτη, οι πρόγονοι τους πολέμους. Ακριβώς, και αυτό είναι επιτέλους που πρέπει να αξιοποιήσει το Μεσολόγγι, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης στην υπηρωτική Ελλάδα, οι ξένοι που συμμετείχαν ποικιλοτρόπως ήταν περίπου γύρω στους 1.000. 6 μήνες πριν την έξοδο βρίσκονταν εδώ πάνω από 400 ξένοι. Είναι τεράστιο το ποσοστό δηλαδή αυτών των ανθρώπων που σε αυτά τα 9 χρόνια της Επανάστασης ήρθαν εδώ στο Μεσολόγγι. Βιογραφικό σας και με εμπνέετε. Εγώ εμπνέω από εσάς, όχι από μένα. Έχω την ταπεινότητά μου, τι να εμπνευστείτε. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά σας. Αλλά προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε καθηγητέ, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου σας καλωσορίζει σήμερα με αισθήματα φιλίας και φιλοξενίας. Σε αυτόν εδώ το χώρο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, μετά τον κήπο των νερών που πριν λίγο επισκεφθήκατε, χτυπάει η καρδιά κάθε Μεσολογγίτη. Κάθε Μεσολογγίτη σας. Αλλά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, της ελεύθερης Ελλάδας. Εδώ, σε αυτό το χώρο, είναι αποτυπωμένο από κορυφαίους καλλιτέχνες της Ελλάδας, της Ευρώπης, το μεγαλείο της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων. Το Μεσολόγγι, Γιάννα, αγαπητοί καλεσμένοι, είναι μια πόλη όμορφη, μια πόλη με σπάνια ομορφιά. Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος και μοναδικός. Το Μεσολόγγι όμως δεν είναι μόνο αυτά. Από ένα από όλα αυτά είναι ιδέα. Είναι σύμβολο. Δεν συμφωνίζει μόνο τα πάθη. Συμφωνίζει κάτι ακόμη πιο πάνω. Κάτι σπουδαίο για τις ελεύθερες ανθρώπους. Κάτι υπερβατικό. Σας καλούμε λοιπόν να το γνωρίσετε. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχη και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μιλάω πρώτα και δεν αναφέρω φυσικά τα συνεργάτες μου της Ολομέλειας και της Επιτροπής 21, δική μας τιμή που ήρθαμε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Ήταν υποχρέωσή μας γιατί όσο λίγοι τόποι στον τόπο μας είναι τόσο πολύ συνδεδεμένοι με την αγάπη στην ελευθερία, με τη θυσία, με τον ηρωισμό και ήταν ο μοναδικός τόπος που ξεκίνησε να συγκλονίζει με το παράδειγμα της χώρας της Ελλάδας που ξεσηκωνότανε, να συγκλονίζει άλλες χώρες, όχι μόνο όμορες χώρες, χώρες πολύ μακρινές. Ο περίπατός μας και η ξενάγηση στον τύπο των ηρώων, όπου ήταν η ιδέα του πρώτου κυβερνήτη, του Ιωάννη Καποδίστρια,
για να κοίτονται επώνυμοι και ανώνυμοι, δείχνει όλα αυτά που λέτε. Δείχνει πώς οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους στο μεγαλύτερο αυτό για να έρθουν να πολεμήσουν για μια άλλη χώρα. Και πόσο αυτό πρέπει να κρατήσουμε σαν αξία για σήμερα. Ο γιορτασμός του 21 τα 200 χρόνια, κύριε Δήμαρχε, είναι κάτι παραπάνω από εορτασμός, είναι κάτι παραπάνω από επέτειος. Είναι όλοι μας να θυμηθούμε πάνω σε τι άγια χώματα είμαστε. Και σήμερα βρισκόμαστε στα άγια χώματα του Μεσολογίου. Να δούμε και να συσχετίσουμε τις αξίες της τότε με τις αξίες της τωρινές και πώς μπορούμε με αυτό το λαμπρό παρελθόν να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ανάπτυξη και για το μέλλον. Θα είμαι πρακτική πάντα, γιατί η δουλειά μας είναι όχι απλώς να αναδεύουμε τις τάχτες, αλλά να κρατάμε ζωντανή τη φωτιά. Και βλέπω ότι είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που πραγματικά σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και παίρνουμε μαθήματα από εσάς. Γιατί εσείς μένετε σε αυτόν τον τόπο, τον λαμπρύνετε, υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες που μου είπαν ότι τα γνωρίσω, εκτός από την Ρόζα, και που πραγματικά τον πονάτε και θέλετε να δείτε, όπως είπατε, στα επόμενα 100 χρόνια να λένε αυτά έγιναν στο Μεσολόγγι με την αμορφή, με την αφορμή της επετείου των 200 χρόνων. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους των συνεργατών μου πάρα πολύ για τη φιλοξενία και γιατί και μας ανοίγεται ένα κεφάλαιο ιστορίας που παρά το ότι το ξέρουμε όλοι από τα σχολεία είναι τελείως διαφορετικό να έρθεις και να το δεις από κοντά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο τόπος σας έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο και πρέπει να συνεχίσει να εμπνέει κόσμο. Ο Λόρδος Βίρονας έγραψε πολλές σελίδες. Εμείς θα σας προσφέρουμε ένα δώρο, ορισμένες σελίδες ιστορικές για την ανάγνωση όταν θα έχετε χρόνο, που όπως βλέπαμε θα ξέρει μάλλον, θα γνωρίζει. Και έχει έξω, είναι φιλοτεχνημένο το... Ακριβώς. Τι εξαιρετική ιδέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ με τιμάτε. Ευχαριστώ. Θα μπουν στα γραφεία της Επιτροπής. Βεβαίως, βεβαίως. Θα ήθελα να σας προσφέρω μια και... και αισθάνομαι πολύ, πολύ αμήχανα στην λόγια, δεν ταξίζω τόσο πολύ. Εδώ είναι οδηγός, ιστορικός οδηγός στον κήπο των Ηρώων σε τρεις γλώσσες, συνοπτικό, ιστορικό και το ιστορικό κάθε μνημείο. Το έχει, είναι εκδόσεις που ηρωνικής εταιρείας. Και έχουμε έρθει στη κοινότητα Μεσολογγίου ένα δώρο για το Μεσολόγγι και την ιστορία του. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται τσάντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμβουλίου κοινότητας και ευχόμαστε να σκεφτείτε και οι τελετές λήξης της Επιτροπής να γίνουν εδώ στο Μεσολόγγι. Αξίζει το κόπο. Θέλουμε και τελετές λήξης. Δεν θα δώσουμε χρήματα τώρα, μόνο χορηγία. Δεν θα δημιουργήσουμε το μέλλον, ας μην είμαστε τελετές. Γιατί το 2026 μην στείλουμε τα 200 χρόνια. Να μείνουν, εμένα με ενδιαφέρει και θα είμαι περήφανη, να δημιουργηθούν δράσεις που θα μείνουν, που θα έχουν συνέχεια. Εκεί θα στοχεύσουμε όλοι μαζί. Και ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε τελετή λήξης, γιατί θα είναι το άνοιγμα στο παράθυρο του αύριο. Ξέρετε. Τι κάνετε, τι ωραία πράγματα, δεν μπορώ να συγκεκριθήσω. Δεν μπορούμε, ναι, εντάξει, τώρα να πατάμε, τι ωραία πράγματα. Καταρχήν, ούζο. Ούζο, βέβαια, θα ψηφίσετε από ό,τι γνωρίζω και το... Ούζο. Είναι. Αυτά. Θα έχω ξέσει ποιο να πάρουμε. Μέχρι να έρθω του χρόνου θα έχω βάλει τα λάθια, οπότε γι' αυτό παίρνω αρκετά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Βίκη. Λοιπόν. Αχ, τι ωραία που μυρίζει, τι κάνεις, κύριε Παντελή μου, δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Όχι, μας λένε. Τι ιστορικό μέρος είναι αυτό. Εδώ είναι... Τι ωραία. Έλα, δεν κοίτα, κοίτα εδώ. Ναι, ο Νίκος Ακανελόπουλος είναι καθηγητής τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Πασκάης ο Κιτρομιλίδης ακολουθεί. Πολύ ωραία. Με τη γυναίκα του.
είμαστε εδώ να θαυμάσουμε το παρελθόν και να σας βοηθήσουμε για το μέλλον. Να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον σας. Το Μεσολόγιο είναι μικρό, αλλά είναι τεράστιο. Με την έξοδο βάζει ένα πελεσέρο. Αυτά είναι γνωστά. Ελληνισμό. Πρώτο Λίρο. Ήρθε και πέθανε να άφησε το στρατό, καλά το έχει περιουσία του μόνο. Έτσι. Ο Μάγιο. Πρώτη τοπογραφία κτλ. Τούτο εδώ λοιπόν είναι έπειτα το Μεσολόγιο, αυτό το μικρό. Όλοι καλή κουτάλη, χάρη κάτι. Έχει κάτι πρωθυπουργού. Μόνο οι στάκτε των προγόνων. Μόνο αυτό δεν αρκεί. Αυτό το έχουμε στην καρδιά μας, το έχουμε μάθει, η ιστορία μας υπάρχει. Να το χρησιμοποιήσουμε εύστοχα για να βαδίσουμε στο αύριο. Αυτό σκοπό έχουν οι επισκέψεις. Πέρα το ότι περνάω και πολύ ωραία, γιατί με υποδέχεστε και αγοράζω και τα τοπικά σας προϊόντα και όλα αυτά και γνωρίζω ανθρώπους και ειδικά μετά την πανδημία. Είναι δώρο αυτό, θυσίο δώρο το ότι βγήκα. Και μύρισα λίγο το αλάτι που μου ήρθε. Αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο. Αλλά είναι για να σας πείσουμε ότι εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Διότι υπάρχουν εξαιρετικοί ιστορικοί, είναι μαζί μας ο Πασχάλης ο Κυκοτρομιλίδης, υπάρχουν εξαιρετικοί καθηγητές μας στην Ολομέλη, έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Πανελόπουλο. Με τοπικούς μηχανικούς. Και στη συνέχεια, επειδή δεν έχουμε εδώ μουσιολόγους, απευθυνθήκαμε στην Θεσσαλονίκη σε μία φίλη του μουσείου μας και μας έφτιαξε αυτή. Εδώ θα παρουσιάζεται ότι το αλάτι δεν είναι μόνο λευκό. Έχουμε συνηθίσει το αλάτι να είναι λευκό. Αλλά εμένα μου αρέσει το λευκό. Της φιλοτροφίας, που σας έλεγα. Και όλα αυτά τα φουλάτε. Το αλάτι έχει 14.000 χρήσεις. Είναι εφαρμογές, αυτά είναι βαριά τα ασυνά. Γιατί ψάρετε, δηλαδή, εκτός από την αυτό για το φωτάρακο, γιατί κι άλλο είναι το σλέβερ, το ψαριό. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είναι λαμπρό το παρελθόν του Μεσολογγίου, δεν θεωρείται άδικα ιερά πόλη και ο κάθε ελεύθερος άνθρωπος πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του δημότη Μεσολογγίου. Έγιναν τόσα πολλά. Γράφτηκαν για τους αγώνες έργα από τον Διονύσιο Σολωμό, τον Παλαμά, τη ζωγράφησε ο Ντελακρουά. Ήρθαν φιλέλληνες από όλα τα κράτη του κόσμου του γνωστού τότε. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία, Ρωσία, από την Κύπρο, από τη Φιλανδία, από τη Σουηδία. Πήγαμε στον κήπο των Ηρώων και είδαμε την αφιέρωση του Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη, που ήθελε να τιμηθούν οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα λαμπρό παρελθόν που το Μεσολόγγι πατάει. Το θέμα είναι με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Επανάσταση, μετά όλους αυτούς τους αγώνες και το ιστορικό παρελθόν, τι θα κάνει η χώρα μας, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε εδώ η Επιτροπή 2021 για να πούμε ότι είναι καιρός αυτός ο κόσμος που λατρεύει την πατρίδα του, που είναι περήφανος για τον τόπο του και για την ιστορία, είναι ευκαιρία να κοιτάξει το μέλλον του. Υπάρχει ένα τοπίο, υπάρχει φυσικός πλούτος, υπάρχει η άλλη ιστορία το κεφάλαιο, αλλά υπάρχει ο φυσικός πλούτος. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ για το ψάρι, για το αυγοτάραγο, για το αλάτι, μιλάμε για μοναδικά προϊόντα. Ο πνευματικός κόσμος που δημιουργεί συλλόγους για να προβάλλει εγχειρίδια και επιστολές όλων αυτών που έγραψαν για τη χώρα μας, όλα αυτά πρέπει να βρεθεί τρόπος για να ετοιμάσουμε τα επόμενα χρόνια. Για να μην σας πω τα επόμενα 100 χρόνια, τα επόμενα 5, 10, 20. Σημασία θα έχει με το που τελειώνει το 21, κάθε σφραγίδα που θα υπάρχει δράσης να αφήνει ένα αποτύπωμα και να μιλάει για τη ζωή των ανθρώπων στο μέλλον, κουβαλώντας τους ώμους τους με περηφάνεια και συγκίνηση στην ιστορία τους και χρησιμοποιώντας τη με ένα ειδικό τρόπο να προσκαλέσουν όλο τον κόσμο να τη γνωρίσει. Μιλάμε θεματικός τουρισμός, μιλάμε προστασία περιβάλλοντος, μιλάμε ιστορικά ενδιαφέροντα,
υπάρχουν τόσα πολλά. Αυτό προσπαθούμε να προκαλέσουμε σε κάθε πόλη που θα πηγαίνουμε. Και το Μεσολόγγι είναι η πρώτη της στερεάς Ελλάδος που ερχόμαστε. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που σκέφτονται με τέτοιο τρόπο, μας κάλεσαν, όπως ο Δήμαρχος. Εδώ φυσικά η Αντιδήμαρχη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και να μην επαναλάβω βεβαίως ότι οι συνεργάτες μας από χθες, ο Βασχάλης, ο Κιτρομιλίδης και ο Νίκος ο Κανελόπουλος, ο ένας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ο άλλος από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Η ιστορία και το μέλλον μέσω της τεχνολογίας είναι εδώ για όλους αυτούς τους λόγους. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα να αισθάνονται περήφανοι που γιορτάζουν αυτά τα 200 χρόνια της υπόστασής μας και πάνε για τα επόμενα. Ευχαριστούμε.